πολύ υδρότα και πολύ κόπο κάνουμε τις προπονήσεις μας. Όμως, ας το πούμε όσο πιο απλά έτσι μπορούμε, έχει πολύ χαρά αυτό. Έχει χαρά. Δηλαδή τα παιδιά είναι χαρούμενα, παίζουν μέσα από το παιχνίδι, βιωματικά μαθαίνουν την πάλι. Χωρίς να το καταλάβουν, μέσα από το παιχνίδι μαθαίνουν να αγωνίζονται και σιγά σιγά έρχονται και τα αγωνιστικά μάτς, έρχονται οι επιτυχίες. Φυσικά ο στόχος μας δεν είναι μόνο τα παιδιά να συμμετέχουν σε αγώνες. Ο στόχος μας είναι τα παιδιά να είναι γυμνασμένα, να έχουν υγεία. Το σημαντικότερο πλέον είναι αυτό, νομίζω. Ο Κώστας κάνει μια πολύ καλή δουλειά και εγώ είμαι από πίσω του, τον στηρίζω, τον βοηθάω όσο μπορώ για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε ονειρευτεί. Υπάρχει ένας μεγάλος στόχος με τον Δαμιανάκη. Όπως μας είπε ο Κώστας, υπάρχει το όνειρο της Ολυμπιάδας που μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Είναι ένας καλός παλαιστής και πραγματικά ότι αυτό το παιδί αξίζει να πάει στην Ολυμπιάδα. Για να έχω ελπίδες, ο πρώτος στόχος είναι σίγουρα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Αντρών, που είναι τώρα σε λιγότερο από ένα μήνα. Άμα δόξα τω Θεώ πάω εκεί πέρα καλά, μετά βλέπουμε για προολυμπιακά τουρνουά και ο μεγάλος στόχος είναι η Ολυμπιάδα. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Εδώ πέρα η δουλειά που κάνουμε είναι αρκετά αποτελεσματική και σε ένα μέτρο και διασκεδαστική. Πόσα χρόνια κάνεις πάλι? Τέσσερα. Τέσσερα χρόνια είμαι εδώ, από την έκτη δημοτικού. Γιατί διάλεξες αυτό το άθλημα? Ήθελα κάτι στο οποίο να μου τονώσει την αυτοπεποίθηση, να πειθαρχήσω κατά κάποιο τρόπο. Ζωριζόμαστε εδώ πέρα, έχουμε κάποιους στόχους βέβαια, ο καθένας στο δικό του. Εγώ προσωπικά έχω ένα υψηλό στόχο, θέλω να πάω σε ένα παγκόσμιο και να επιτύχω ό,τι μπορώ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, μ' αρέσει. Είναι και ο μπαμπάς και ο παππούς που είναι πολλά χρόνια και σε έκαναν αυτοί να το αγαπήσεις, ε? Ναι. Τι σ' αρέσει πιο πολύ στην πάλη, τι σ' αρέσει να κάνεις? Σ' αρέσει η προθέρμανση, σ' αρέσει όταν κάνετε προπόνηση με έναν άλλο αντίπαλο? Πώς, τι σ' αρέσει περισσότερο? Έναν άλλο αντίπαλο. Και τι θέλεις για μέρα, να γίνεις ο καλύτερος, να γίνεις πρωταθλητής? Ναι. Αλλά για να γίνεις πρωταθλητής, τι πρέπει να κάνεις? Να είμαι καλός, να προσέχω στο μάθημα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Άμα δεν είναι κάποιος μεγάλος πρότυπος να κινήσει ένα παιδί, γιατί τώρα τα παιδιά δυστυχώς έχουν ξεφύγει με τεχνολογία, υπάλληλοι είναι σίγουρα ένας χώρος που τα παιδιά μπορεί να πειθαρχήσουν και να έχουν προοπτικές για το μέλλον, να γίνουν καλά παιδιά και να πετύχουν σε πολλά θέματα της ζωής τους. Σχεδόν τα τελευταία 7-8 χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο παίρνουμε το πρωτάθλημα. Εκτός μία-δύο χρονιές, οι οποίες ή δεν συμμετείχαμε ή δεν κατεβάσαμε πλήρη ομάδα. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στο Παμπέδων, καταλάβαμε τέταρτη θέση, χάσαμε τρίτη μόνο για ένα βαθμό, ενώ στο Πανελλήνιο Εφήβων το χάσαμε στην ισοβαθμία, πάλι τέταρτη θέση. Έχουμε όμως και σημαντικούς αθλητές, έτσι, έχουμε πολλούς πανελλιονίκες, έχουμε παιδιά που παρόλο που είναι μικροί, αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστούν σε επίπεδο αντρών. Δηλαδή ο Κώστας Δαμιανάκης, παραδείγματος χάρη, που παρόλο που είναι μικρός, δηλαδή είναι μόλις 18 χρονών, είναι έφηβος, ετοιμάζεται, αν τα καταφέρει βέβαια, αν όλα πάνε καλά, αν δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό, κυνηγάμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τη δική σας ιστορία πριν από λίγα χρόνια με προπονητή τον Κώστα, αυτό το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο. Νομίζω ότι παρόλο που είχατε πετύχει πολλά όταν ήσασταν εν ενεργεία, θα σας μείνει αυτή η τελευταία έτσι, εντύπωση σε αυτό το μετάλλιο. Ήταν μια φοβερή εμπειρία το μετάλλιο. Όταν είσαι στην παλέστρα και παλεύεις και στη γωνία για προπονητή σου έχεις το γιο σου, είναι το κάτι άλλο. Φοβερή εμπειρία. Αυτό το μετάλλιο το ευχαριστήθηκα από ότι όσα μετάλλια έχω πάρει ήταν το καλύτερο μετάλλιο για μένα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έχει περάσει καιρός, αλλά γνωρίζω την φιλία που είχατε. Υπάρχει μια μεγάλη απώλεια για την πάλι και θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τον Μπάμπη το Χολίδη που χάσαμε πρόσφατα. Δυστυχώς δύο είναι οι απώλειες. Είναι ο Γιώργος Μποζίδης που και ο Γιώργος πέθανε πρόσφατα. Αλλά ο Μπάμπης ο Χολίδης είχαμε δεθεί πιο πολύ, παλεύαμε μαζί, είμαστε σαν αδέρφια στην πάλι. Ήταν ένα παιδί φανταστικό, ήταν ένας παλαιστής.
τρομερός παραστής, τεχνίτης. Ήταν ένα παιδί, ήταν, τι να σας πω, τα λέει όλα, ο άνθρωπος. Προπονητές είναι αυστηροί. Δεν είναι και τόσο. Δεν φωνάζουν. Φωνάζουν λίγο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Το είχες δει στην τηλεόραση και σ' άρεσε. Πού το είχες δει? Δεν το είχα δει στην τηλεόραση, αλλά μου αρέσει. Άντρες, οδηγές.